Υδροχόη του mytunnel.gr. Για να δούμε Οκτώβριος, ο 10ος μήνας του 2011, τι επιφυλάσσει για εσάς. Μέσα στον Οκτώβριο, με τον Άρη στο Λέοντα απέναντί σας, φαίνεται ότι δέχεστε, ξεκαθαρίζετε ή απορρίπτετε όρια, συνθήκες των απέναντι, των άλλων, στη ζωή σας. Οι άλλοι μπορεί να είναι ο σύντροφος, μπορεί να είναι συνεργάτες. Βαδίζετε πάντως σε μια επεκτατική πορεία, με ένα πνεύμα φιλοδοξίας αλλά και αισιοδοξίας μέχρι τις 13 του Δεκάτου. Μέχρι τότε, μέχρι δηλαδή το μέσον περίπου του μήνα, ευνοείται οποιαδήποτε διαδικασία ενέχει το ταξίδι, ενέχει επαφή με πολυεθνικά περιβάλλοντα, την έννοια των σπουδών, ενασχόληση με μέσα μαζικής ενημέρωσης, με εκδόσεις ή και με νομικά θέματα. Επίσης, ευνοείται κάθε τι που μιλά για διαπραγμάτευση. Στη συνέχεια, δηλαδή μετά τις 10-13 Δεκάτου, φαίνεται πως εσείς οι υδροχόοι γίνεστε ακραία φιλόδοξοι. Η καριέρα σας απασχολεί πιο έντονα, ή ο γάμος σας απασχολεί πιο έντονα ή ένας γονέας σας απασχολεί πιο έντονα. Ο τρόπος σκέψης όμως και η επιλογή σας μπορεί πραγματικά να φανούν πιο δομημένα, πιο λογικά, πιο χρήσιμα. Παρακάτω, αυτό που μπορούμε να προσέξουμε για τον Οκτώβρη είναι ότι μετά τις 13 μπορεί να χάσετε το δάσος, αυτό που λέμε, για χάρη του δένδρου, δηλαδή να εστιάσετε σε κάτι πολύ μικρό και να χάσετε την ουσία των πραγμάτων, την ολότητα των πραγμάτων και να δημιουργηθούν προβληματικές καταστάσεις με προϊσταμένους, με τον σύντροφό σας ή και με γονείς ακόμα. Θυμηθείτε, όσοι γεννηθήκατε στο πρώτο πενθήμερο του ζωδίου, ότι, δηλαδή μέσα στον Ιανουάριο, ότι πραγματικά αυτή τη στιγμή ανοίγεται μπροστά σας ένας νέος κύκλος καριέρας ή ζωής. Θα πρέπει να κρατήσετε το τιμόνι σε προβλήματα σχέσεων, συνεργασιών, οικογένειας και σε νομικές αντιδικίες μετά τις 20 Δεκάτου. Κατά τα λοιπά, θεωρώ ότι μπορείτε να προχωρήσετε καλά αυτό το μήνα, αγαπητοί υδροχόοι. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Οκτώβριο.